Καλημέρα από το www.teachme.gr και από εμένα, το Βαγγέλη Βλασόπουλο, το δικό σας άνθρωπο σε όλα τα δημιουργικά προγράμματα. Σάββατο σήμερα το μάθημα για το web design και ιδιαίτερα το τρίτο μάθημα για το WordPress Multi-Site Network είναι εδώ, όπου σήμερα θα ανακαλύψουμε τους τρόπους δημιουργίας site και χρηστών απευθείας από το σύστημα, δηλαδή θα δώσουμε την ευκαιρία στους χρήστες που ενδιαφέρονται να φτιάξουν κάποιο blog ή να κάνουν κάποια εγγραφή στο σύστημά μας, να μπορούν να μπουν, να κάνουν εγγραφή και απευθείας να δημιουργούν το δικό τους blog. Ένα πολύ καλό παράδειγμα, ένα πολύ δυνατό παράδειγμα του Multi-Site Network είναι, για παράδειγμα, όταν θέλουμε να φτιάξουμε μια σελίδα η οποία να παρέχει υπό blog, υπό site, microblogs όπως λέγονται, για κάθε καλλιτέχνη, για κάθε φωτογράφο. Για παράδειγμα, φτιάχνετε ένα σύλλογο φωτογραφίας και έτσι έχετε τον κάθε φωτογράφο σας σε ξεχωριστό microblog, ο οποίος μπορεί να δουλεύει το δικό του site χωρίς να χρειαστεί να φωνάζει σαν συνέχεια. Οπότε, μετά από πραγματικά μια πολύ απλή, θα λέγαμε, εκπαίδευση που πρέπει να του κάνετε, μπορεί από εκεί και πέρα να ξεκινήσει και να κάνει τη δική του εγγραφή, να κάνει το δικό του site και να το χρησιμοποιεί μέσα από τη δική σας εγκατάσταση, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσει χώρο, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσει όνομα, και φυσικά μπορείτε να εκμεταλλεύεστε το χώρο εσείς για να βάζετε διαφημίσεις. Θα δούμε λοιπόν σήμερα πώς θα ρυθμίσουμε τη σελίδα μας και να κάνει εγγραφές, αλλά και να κάνει δημιουργία site ο κάθε χρήστης. Πολύ ωραία πράγματα. Θα δούμε και δύο plugin τα οποία τα θεωρώ πολύ σημαντικά για όταν θα κάνει κάποιος εγγραφή, καθώς θα δώσουμε την ευκολία και την ευχέρεια στο WordPress να βάλει τη σελίδα με τους όρους χρήσης της σελίδας μας, δηλαδή να υπάρχει μια σελίδα με τους όρους χρήσης μας πριν την εγγραφή, και φυσικά κατά την δημιουργία site ή κατά τη δημιουργία εγγραφής ή κατά την εισαγωγή, αν θέλετε, δηλαδή στο login για παράδειγμα στη σελίδα μας, μπορούμε να βάλουμε το captcha, δηλαδή τον κωδικό, το anti-blog, μάλλον συγγνώμη, το anti-splog σύστημα που μπορεί να βάλουμε στα blog μας μέσα στο WordPress, δηλαδή να αποτρέπουμε τις μηχανές, τα ρομπότ να δημιουργούν αυτομάτως, θα λέγαμε, blog, users κτλ. Και να μας γεμίζουν σκουπίδια, έτσι. Οπότε θα δούμε σήμερα δύο πολύ ωραία πράγματα και φυσικά θα δούμε πώς θα δημιουργήσουμε το πρώτο μας site σαν άσχετος χρήστης, σαν πελάτης δηλαδή. Κοιτάξτε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό. Καταρχάς πρέπει να δώσουμε εμείς το ελεύθερο μέσα από το dashboard του administrator area, βλέπετε βρισκόμαστε στο network admin, έτσι, να δώσουμε το ελεύθερο ότι θέλουμε, φίλε, να κάνουμε εγγραφές, θέλουμε καταρχάς να κάνουμε εγγραφές χρηστών και στη συνέχεια θέλουμε οι χρήστες μας να μπορούν να φτιάχνουν τα δικά τους site μόλις συνδεθούν. Πηγαίνουμε και επιλέγουμε το settings και από εδώ θα επιλέξουμε το network settings. Μέσα εδώ θα δούμε ότι υπάρχει η επιλογή, βλέπετε, registration settings, οπότε ρυθμίσεις εγγραφής καταρχάς πρέπει να σημαίνει αυτό πάνω κάτω. Βλέπουμε ότι το είχαμε βάλει στο προηγούμενο μάθημά μας στο registration is disabled, δηλαδή δεν μπορεί να γίνει καμία εγγραφή. Θα αφήσουμε λοιπόν τώρα να κάνουμε, μάλλον θα ξεκινήσουμε κάνοντας το user accounts may be registered. Οπότε λοιπόν μπορούμε να κάνουμε εγγραφή χρήστη ή μπορούμε να κάνουμε το εξής, μπορούμε να κάνουμε both sites and user accounts can be registered. Οπότε μπορούμε να επιτρέψουμε και στις εγγραφές χρηστών, αλλά και στη δημιουργία blog ή site γενικότερα από τον χρήστη. Οπότε είτε επιλέγετε αυτό, είτε επιλέγετε στους συνδεδεμένους χρήστες να μπορούν να φτιάξουν νέα site, είτε επιτρέπετε μόνο την εγγραφή χρηστών. Ό,τι θέλετε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από το συγκεκριμένο. Θα κάνουμε κλικ στο save. Φυσικά, όπως έχουμε δει στο προηγούμενο μάθημα, μπορούμε να βάλουμε και άλλα πράγματα εδώ μέσα. Δηλαδή να γίνει λίγο πιο όμορφα τα μηνύματα που θα λάβει ο χρήστης, όπως το welcome email που θα λάβει μόλις κάνει την εγγραφή. Πάμε και κάνουμε κλικ στο save changes. Πηγαίνουμε τώρα στον Safari, θα χρησιμοποιήσω έναν άλλο browser για να μπορώ να βλέπω λίγο τις αλλαγές και πάμε να κάνουμε μια εγγραφή λογαριασμού. Πώς λοιπόν μπορεί να κάνει κάποιος εγγραφή? Βλέπετε ότι δεν έχει κάποιο κουμπί εγγραφής, βλέπετε, έχει μέχρι το login εδώ. Κάνουμε κλικ στο login και κάνουμε κλικ στο register. Που βλέπουμε το path είναι το wp-signup.php. Βλέπετε λοιπόν εδώ ότι πλέον έχει ανοίξει μία νέα φόρμα στην οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε το όνομα του χρήστη μας, οπότε μπορούμε να γράψουμε για παράδειγμα το Evan, ένα όνομα λοιπόν χρήστη, και από κάτω να βάλουμε το email, το evan@teachme.gr ας πούμε. Μόλις πατήσω το next, αυτομάτως θα πάει στον χρήστη
που έχει κάνει μόλις τώρα την εγγραφή, θα πάει στο mail του, στο evan.teachme.gr, θα πάει το συγκεκριμένο email με το URL το οποίο θα γίνει το activate, δηλαδή η ενεργοποίηση του χρήστη. Λόγω του ότι δουλεύω τοπικά, ενδεχομένως να καθυστερήσει πάρα πολύ να πάει το mail ή και να μην πάει και καθόλου. Οπότε θα πάω λίγο να το κάνω χειροκίνητα από την εγγραφή για να δούμε ακριβώς πώς λειτουργεί. Βλέπετε όμως πόσο εύκολο είναι να κάνει κάποιος μια εγγραφή εδώ πέρα, έτσι. Οπότε θα δούμε τώρα, πριν προχωρήσω στην πραγματική εγγραφή του χρήστη, πώς μπορούμε να βάλουμε κάποια ασφάλεια για να μην μπορεί να μπαίνει ο καθένας και να γράφει, καθώς οι μηχανές αναζήτησης, μάλλον καλύτερα οι μηχανές spamming, καλύτερα όχι αναζήτησης, τα ρομπότ που λέμε, θα λατρέψουν κάποιο site το οποίο δεν έχει κάψια και θα μπουν μέσα και θα το αλλάξουν τα φώτα. Οπότε θα γράψουν εκατομμύρια site με Viagra, με πορνοτενίες, με ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε βλακίες ας πούμε. Θα βαρύνει όλο το site σας, θα γεμίσετε ένα σκουπιδό multi-site και στο τέλος θα είναι ένα άχρηστο πράγμα. Οπότε πηγαίνουμε και πάλι και θα δούμε δύο plugins τα οποία τα έχω ήδη εγκαταστήσει εγώ. Θα δούμε λοιπόν το multi-site TOS, δηλαδή το Terms of Service, βλέπετε, και το WPMU Super CAPTCHA, βλέπετε. Θα δημιουργήσουμε ένα πολύ ωραίο Super CAPTCHA, δηλαδή μια εικόνα η οποία θα έχει πάνω κάποια γράμματα, κάποιους αριθμούς ή κάποιες λέξεις και θα πρέπει να τις βάζουμε εμείς. Τα ρομπότ ακόμα δεν έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ για να διαβάζουν αυτές τις εικόνες, οπότε είμαστε διασφαλισμένοι τουλάχιστον για τώρα ότι δεν θα μπαίνει κάποιο ρομπότ μέσα. Πηγαίνουμε και βρίσκουμε τα συγκεκριμένα. Εδώ βλέπετε έχουμε το Multisite TOS από το wordpress.org, δωρεάν plugin, το οποίο το κατεβάζετε και το κάνετε εγκατάσταση ή απλά το κάνετε εγκατάσταση απευθείας μέσα από το plugins add new, πάντα στο network admin βρίσκομαι, έτσι. Οπότε μπορούμε να γράψουμε Multisite TOS και αυτομάτως να δείτε ότι θα κάνω search και βλέπετε ακριβώς ότι είναι εγκαταστημένο. Οπότε το κάνετε install now για παράδειγμα εσείς, έτσι, και το κάνετε εγκατάσταση. Ή το βάζετε απλά χειροκίνητα μέσα στο φάκελο του plugins, το WP Content. Και βλέπετε έχουμε το Multisite TOS και το Super CAPTCHA, βλέπετε Security Suite. Super. Πηγαίνουμε λοιπόν, τα έχουμε ήδη όπως έχω πει εγκαταστήσει, απλά θα τα ενεργοποιήσω. Πηγαίνουμε, κάνουμε Network Activate στο Multisite TOS καταρχάς. Τέλεια. Πηγαίνουμε τώρα και πάλι στον Safari όπου έχουμε την εγγραφή μας. Θυμάστε. Τώρα λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα τι θα γίνει. Μόλις κάνω refresh, θα κάνω reload, θα δούμε αυτομάτως ένα νέο, βλέπετε, πλαίσιο το οποίο απλά γράφει ότι συμφωνείται με τους όρους χρήσης κάνοντας κλικ στο next. Ποιοι είναι λοιπόν οι όροι χρήσης? Πρέπει να πάμε για να τους φτιάξουμε εμείς. Πηγαίνουμε και πάλι στον Chrome. Θα πάω στο πρώτο μου site, δηλαδή στο WP Multisite. Θα πάω στο dashboard και θα φτιάξουμε μία νέα σελίδα. Μέσα λοιπόν στο Pages, πάμε στο Add New και εδώ μέσα θα γράψουμε Terms of Service ή αλλιώς όροι χρήσης, έτσι. Και εδώ μέσα θα πάρουμε ένα λίγο κείμενο, το Lorem Ipsum, τέλεια, θα το κάνω copy και θα το βάλουμε εδώ μέσα και θα το κάνουμε paste. Ο λόγος που το κάνω αυτό τώρα είναι γιατί το συγκεκριμένο TOS, το plugin που έχω βάλει, χρειάζεται μία σελίδα για να δείξει τους όρους χρήσης. Κάνουμε click στο Publish και έχουμε το Terms of Service, βλέπετε εδώ, κάνω κλικ στο View Page και βλέπετε έχουμε και καλά τους όρους χρήσης της σελίδας μας, έτσι. Θα μπορούσα να δω αν μπορώ να πειράξω κάτι από το template, βλέπετε έχουμε το front, το full width θα πάρουμε, χωρίς sidebar, τέλεια. Και θα έχουμε μια πιο έτσι σοβαρή σελίδα, βλέπετε, χωρίς να έχουμε πολλά πολλά, τέλεια. Και αν δεν θέλουμε να έχουμε και comments, πολύ ωραία, μπορούμε να πάμε και να ανοίξουμε από εδώ το Screen Options και να δούμε το comments, το οποίο απλά θα το ενεργοποιήσουμε και το discussion φυσικά εδώ, οπότε θα κάνουμε κλικ στο disallow comments και update και αυτομάτως τώρα η σελίδα μου γίνεται πολύ πιο όμορφη, κοιτάξτε τη λίγο, πολύ πιο επαγγελματική, ακριβώς λοιπόν, χωρίς τίποτα περισσότερο, απλά η όρη χρήσης. Την παίρνουμε λοιπόν αυτή τη σελίδα τώρα, το URL της, κάνουμε δεξί κλικ, copy και πηγαίνουμε μέσα, γυρίζουμε πάλι στο network admin dashboard και θα πάμε στα plugins, Installed Plugins, ή πηγαίνουμε στα Settings καλύτερα και επιλέγουμε το TOS, όπου μέσα εδώ απλά θα βάλουμε το μονοπάτι της σελίδας του Terms of Service. Κάνουμε κλικ στο Save Changes και αυτομάτως βλέπετε, αποθηκεύθηκαν τα πάντα. Πηγαίνουμε τώρα και πάλι στον Safari. Πριν λοιπόν κάνει εγγραφή ο χρήστης, θα δει αυτό το μήνυμα και λογικά θα πάει και θα διαβάσει, έτσι, οπότε κάνοντας κλικ εδώ αυτομάτως βλέπουμε, ναι βέβαια πρέπει να κάνω refresh, έτσι. Ναι, γιατί ήταν για αποθηκεύσει την προηγούμενη σελίδα. Κάνουμε κλικ εδώ,
κλικ και βλέπετε αυτομάτως νάτι οι όροι χρήσης και τώρα λοιπόν μπορούμε αφού τους διαβάσουμε να κάνουμε ένα back και θα συνεχίσουμε την εγγραφή. Πέρα λοιπόν από το βλέπετε από την φόρμα την οποία μπορούμε να βάλουμε και να τη βλέπει κάποιος πριν προχωρήσει την εγγραφή, τα ρομπότ φυσικά δεν καταλαβαίνουν χρηστό από αυτά τα πράγματα, προχωράνε με τη μία, οπότε θα τους βάλουμε το captcha τώρα και θα τα στείλουμε από εκεί που ήρθαν. Πηγαίνουμε και πάλι στον Chrome, επιλέγουμε τα plugins και μέσα εδώ θα επιλέξουμε το WPMU Super Captcha. Κάνουμε Network Activate και τώρα έχουμε δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ καλό. Βλέπετε το S-Captcha εδώ, μέσα στο Configure μπορούμε να μπούμε και να βλέπετε θα βγαίνει κάπως έτσι το Live View του Captcha. Βλέπετε ότι βγάζει το, έχει το K, το E, το N, το D και το R εδώ, Kinder. Λοιπόν, αυτή είναι η λέξη που πρέπει να βάλει για να κάνει εγγραφή ο χρήστης. Βλέπουμε ότι υπάρχει και Pro Version στην οποία πρέπει να έχουμε το κλειδί. Δεν μας απασχολεί, αν θέλουμε την παίρνουμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει η επιλογή να βάλουμε το συγκεκριμένο captcha στο login, να το βάλουμε στο registration, στην εγγραφή λοιπόν που βρισκόμαστε τώρα, αν θυμάστε, και στο blog creation που θα δούμε σε λίγο. Βλέπετε, εγώ το έχω επιλέξει να είναι στο registration και στο blog creation, καθώς αν περάσει από τα επίπεδα αυτά, δεν θα με πειράζει μετά να μπορεί να κάνει login χωρίς να έχει και πάλι captcha, θα ήταν σπαστικό θα λέγαμε λίγο, οπότε αν είναι άνθρωπος θα περάσει από το συγκεκριμένο θα λέγαμε φράγμα και μετά θα μπορεί να κάνει login σωστά χωρίς να τον κουράζω ιδιαίτερα. Κάνουμε κλικ στο Save Changes. Και τώρα θα πάμε στο Safari όπου θα κάνουμε ένα refresh και θα δούμε αυτομάτως το κάτω μέρος. Κοιτάξτε ότι είμαστε προστατευμένοι από το Super Captcha, οπότε πλέον θα βγαίνει το Super Captcha οποιαδήποτε ώρα και στιγμή εκείνο πιστεύει ότι είναι σωστό, δηλαδή στην εγγραφή και στη δημιουργία blog. Πάμε να δημιουργήσουμε τώρα ένα χρήστη με τη μία μέσα χωρίς να χρειαστεί να το κάνουμε με το χέρι και να περιμένουμε κάποιο email verification να φτάσει στο email μας. Πηγαίνουμε στο All Users, γενικότερα μπορούμε να κάνουμε και τους χρήστες μόνοι μας, οπότε πηγαίνουμε Add New και του λέμε εδώ να φτιάξει τον χρήστη Evan, ο οποίος έχει το email το evan.teachme.gr. Add User. Και φυσικά για να μπορέσει να μπει ο χρήστης Evan θα πρέπει να πάμε και να του φτιάξουμε και κάποιο φυσικά password, οπότε κάνουμε click στο Edit, βρισκόμαστε πάντα στο Network Admin Area, έτσι δηλαδή στο κεντρικό σημείο του Administrator, το οποίο δεν έχει κάποιο site μέσα εδώ, απλά είναι μόνο το σύστημα ελέγχου. Κάνουμε click στο Edit και μέσα εδώ θα βάλουμε το password στον φίλο μας, οπότε θα του πούμε να βάλουμε password Evan και εδώ. Φυσικά εσείς θα βάλετε κάτι πιο δύσκολο. Επίσης βλέπετε πιο κάτω ότι υπάρχει η επιλογή να κάνουμε Mark User as Spammer. Σε περίπτωση βλέπετε το Super Captcha μου βγάζει αυτή την επιλογή. Κάνουμε κλικ στο update όμως, δεν θέλουμε να φαίνεται σαν spammer ο φίλος μας. Τέλεια, και τώρα θα πάμε να κάνουμε, να δούμε αν μπορεί να συνδεθεί ο φίλος μας. Κάνουμε κλικ στο WP Multisite να βγούμε πιο έξω και πηγαίνουμε να κάνουμε ένα login. Θα γράψουμε Evan, θα κάνουμε κλικ στο login, not now, και αυτομάτως βλέπετε πώς συνδεθήκαμε στο account μου, στο λογαριασμό μου δηλαδή. Βλέπετε υπάρχει το Howdy Evan, εδώ μέσα βλέπει κάποιες πληροφορίες τις οποίες μπορούμε να τις βάλουμε και εμείς να τις διαφοροποιήσουμε, θα το δούμε σε επόμενα μαθήματα. Επίσης βλέπουμε το profile, όπου μπορούμε να δούμε κάποια δικά μας στοιχεία και να αλλάξουμε και το password αν επιθυμούμε, έτσι. Και τώρα όμως μπορούμε να δούμε απλά πηγαίνοντας στην εξωτερική σελίδα, δηλαδή πηγαίνοντας έξω. Βασικά κάνουμε, πηγαίνοντας εδώ θα λέγαμε, καθώς εδώ θα μας πάει στο WordPress. Πάμε λοιπόν έξω, βλέπετε ότι είμαι μεν συνδεδεμένος, βλέπετε, Evan, αλλά δεν, πρακτικά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Οπότε πρέπει να κάνουμε εγγραφή του νέου μας blog. Πάμε να δούμε λίγο αν δίνουμε το ελεύθερο στους χρήστες να κάνουν blogs. Πηγαίνουμε Settings, Network Settings και έχουμε ορίσει, βλέπετε, την επιλογή στους χρήστες να κάνουν μόνο εγγραφή. Τώρα λοιπόν θα πάμε να πούμε ότι οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν να δημιουργήσουν καινούργια site. Οπότε λοιπόν έχετε μια φόρμα εγγραφή στην οποία για παράδειγμα λέτε αν θέλετε να κάνετε δικό σας site μπείτε στο σύστημά μας ας πούμε. Μπαίνει κάποιος μέσα, λαμβάνει το email, λαμβάνετε και εσείς email, βλέπετε με το notification, έτσι όταν κάποιος κάνει, μπει κάποιος καινούριος χρήστης και στη συνέχεια έχει πρόσβαση και μπορεί να δημιουργήσει το δικό του blog. Και πάλι όμως υπάρχει η ασφάλεια του captcha, οπότε ακόμα και ρομπότ να είναι, ακόμα δηλαδή αν περάσει το πρώτο φράγμα θα πρέπει να περάσει και το δεύτερο, οπότε έχουμε δημιουργήσει μια πολύ καλή ασφάλεια. Οπότε για να δούμε τι θα κάνουμε αυτή τη στιγμή, πηγαίνουμε, κάνουμε click στο save και τώρα γυρίζουμε και βλέπουμε το Safari. Πάμε λοιπόν και πάλι στο... βλέπετε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή το sign up, καθώς έχουμε ήδη μπει σαν Evan. Πηγαίνουμε εδώ μέσα και γράφουμε WP sign up,
www.ptp.php και βλέπετε αυτομάτως πως βγαίνει μια νέα σελίδα. Αν και είμαι συνδεδεμένος ήδη, βλέπετε, βγαίνει μια νέα σελίδα της εγγραφής στο, μάλλον της δημιουργίας του blog μας. Βλέπετε πόσο εύκολα τώρα, έτσι. Οπότε, λέτε στους χρήστες σας, κάνε πρώτα εγγραφή και μετά μπες εδώ και δημιουργήσε το site σου. Κοιτάξτε πόσο εύκολα θα κάνουμε τώρα ένα καινούριο multi-site, ένα καινούριο blog, ένα καινούριο site, ό,τι θέλετε εσείς. Πηγαίνουμε και γράφουμε το για παράδειγμα Evan Folio. Βλέπετε, έχουμε το πορτφόλιο για παράδειγμα του Ευάγγελου. Και από κάτω θα γράψουμε Ευάγγελος, θα λέγαμε Official Portfolio. Έτσι, βλέπετε, έτσι. Υπάρχει λοιπόν η επιλογή του privacy, αν θέλουμε να φαίνεται στις μηχανές αναζήτησης, φυσικά θέλουμε να φαίνεται. Και επίσης από κάτω βλέπετε εδώ την πόρτα που θα φάει το ρομπότ, οπότε θα πρέπει να έρθει και να γράψει τώρα αυτό που βλέπει. Φυσικά αυτό δεν είναι και τόσο εύκολο, καθώς μπορεί να μην μπορεί να το διαβάσει καλά, ακόμα και άνθρωπος δηλαδή. Οπότε γράφουμε για παράδειγμα κάτι άκυρο, κάνουμε κλικ στο create site και μπαμ, η πόρτα μας ήρθε στα μούτρα, βλέπετε. Οπότε τώρα είμαστε τέλεια. Μπορούμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο ή μπορούμε να κάνουμε refresh από εδώ. Βλέπετε. Επίσης βλέπουμε ότι μας βγάζει το ίδιο πράγμα στη συνέχεια, αλλά δεν πειράζει, να κάνουμε refresh ή αν το γράψουμε τελικώς, βλέπετε, θα μας προχωρήσει. Κοιτάξτε, κάνω create site. Αυτό, αν δεν, έχετε βάλει το plugin που σας είπα πριν από λίγο, το captcha, δεν θα σας βγαίνει και θα είστε εκτεθειμένοι πάρα πολύ στα robot. Κάνουμε κλικ στο create site και αυτομάτως έχουμε δημιουργήσει το δικό μας blog. Βλέπετε. The Evangelos Official Portfolio is yours. Βλέπετε και εδώ μπορούμε να κάνουμε login ή να το δούμε καταρχάς. Βλέπετε, Evangelos Official Portfolio. Έχουμε ήδη λοιπόν το δικό μας site, το δικό μας blog. Προσοχή, αυτή τη στιγμή δεν είμαι administrator, είμαι ο χρήστης Evan. Ένας άσχετος χρήστης ο οποίος ήρθε στη σελίδα μας, έκανε εγγραφή και πήρε το δικό του blog. Τι μπορεί να δει λοιπόν αυτός ο άνθρωπος? Πηγαίνουμε εδώ μέσα, βλέπουμε το dashboard και αυτός μπορεί να δει μόνο το δικό του site, μπορεί να δει μόνο το δικό του blog, δηλαδή μπορεί να δει μόνο το Evan Folio, βλέπετε εδώ μέσα. Τίποτα περισσότερο, βλέπετε, τίποτα, μόνο αυτό λοιπόν μπορεί να δει και βλέπετε πόσο εύκολα μπορούμε να κρατήσουμε έναν χρήστη στο δικό του site, να τον νοικοκυρέψει, να το κάνει δικό του, στο δικό του σπιτάκι και από εκεί και πέρα μπορεί να αλλάξει για παράδειγμα και το appearance, αν και εφόσον του έχουμε επιτρέψει εμείς να έχει και άλλα templates, βλέπετε, έχουμε δύο μέχρι στιγμής ενεργά στο σύστημα. Οπότε βλέπετε, μπορεί να βάλετε οποιοδήποτε θέλετε εσείς και να αφήσουμε το χρήστη να μαγέψει και να κάνει το δικό του πράγμα. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Βλέπετε, Ευάγγελος Official Portfolio και λοιπόν ο άνθρωπος μπορεί να μπει εδώ μέσα και να ξεκινήσει να μαγεύει. Οπότε βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί να δώσετε πρόσβαση και ελεγχόμενη, ελέγχοντας το sign up και μετά την εγγραφή, ή μπορείτε να τα αφήσετε εντελώς ελεύθερο και να αφήσετε το site να εξαπλωθεί μέσα από την, θα λέγαμε, φήμη του. Έτσι θα έρχονται άνθρωποι, θα κάνουν εγγραφές και θα δημιουργούν τα δικά τους portfolio, τα δικά τους microsite μέσα στο δικό σας δίκτυο, χωρίς καν να σας ρωτούν. Οπότε αυτό βεβαίως είναι φοβερό και πάρα πολύ όμορφο αν θέλετε να έχετε ένα τεράστιο δίκτυο, χωρίς να ασχολείστε δηλαδή ιδιαίτερα, αλλά μπορεί να γίνει λίγο πιο προβληματικό αν και εφόσον δεν έχετε καλύψει σωστά με μέτρα ασφαλείας, καθώς τα ρομπότ, επαναλαμβάνω, λατρεύουν να μπαίνουν μέσα και να γράφουν σαβούρες. Οπότε προσοχή, ένα site με σκουπίδια δεν είναι site, θα φύγουν όλοι από μέσα, οπότε πρέπει να διαφυλάξετε ότι το site σας θα παραμείνει καθαρό από τα ρομπότ. Έτσι λοιπόν, με χρήση του συγκεκριμένου, είπαμε, plugin που μόλις βάλαμε, του Super Captcha, απευθείας μπορούμε να κλειδώσουμε τουλάχιστον μέσα από χρήση του συγκεκριμένου, της συγκεκριμένης λέξεως που βάζουμε μέσα στο κάψι, να κλειδώσουμε γενικότερα τα ρομπότ απ' έξω, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Ένα πολύ μεγάλο βήμα είναι αυτό. Και από εκεί και πέρα, αν δούμε ότι υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, θα το κοιτάξουμε ατομικά και θα προχωρήσουμε. Αλλά το Super Captcha πραγματικά είναι το καλύτερο για αρχή σίγουρα. Τώρα λοιπόν, είδαμε ότι ο χρήστης Evan έχει δημιουργήσει το δικό του portfolio, βλέπετε. Super. Εμείς όμως τώρα σαν administrator μπορούμε να το δούμε. Εννοείται πως μπορούμε, έτσι. Πηγαίνουμε εδώ μέσα στο administrator area, κάνουμε κλικ στο refresh και αυτομάτως πηγαίνοντας στο sites, πηγαίνουμε στο all sites, βλέπουμε εδώ μέσα ότι υπάρχει ο χρήστης multi-site Evan Folio. Οπότε εδώ μέσα βλέπετε όλη τη λίστα με τα site τα οποία έχουν δημιουργηθεί είτε από εσάς είτε από κάποιον άλλο χρήστη. Βλέπουμε ότι ο χρήστης που το έφτιαξε είναι ο Evan. Κάνουμε κλικ λοιπόν εδώ μέσα να δούμε τι γίνεται. Κάνουμε κλικ στο edit για παράδειγμα, όπου μπορούμε να κάνουμε, βλέπετε, να αλλάξουμε ενδεχομένως το domain, να αλλάξουμε το μονοπάτι σε περίπτωση που κάνει κάτι λάθος ο χρήστης και θέλει μια αλλαγή.
βλέπετε ότι μπορούμε να το κάνουμε κλικ σαν spam, αν και εφόσον είναι spam, έτσι. Να το σβήσουμε, να το αρχιοθετήσουμε. Θα έχουμε δει αυτά τα πράγματα στο προηγούμενο βίντεο. Να του δώσουμε κάποιο άλλο θέμα. Κάνουμε λοιπόν κλικ στο enable, να μπορεί να πάρει και αυτό το θέμα ο φίλος μας, και βλέπετε πόσο ωραία πράγματα μπορούμε να κάνουμε μέσα από το multi-site network WordPress, από το administrator κυρίως θα λέγαμε σημείο. Μπορούμε να ορίσουμε τα πάντα, να κάνουμε πραγματικά υπέροχα πράγματα. Πάμε να αλλάξουμε το template μας εδώ τώρα. Κάνουμε ένα refresh και πηγαίνουμε εδώ μέσα, dashboard, πηγαίνουμε στα θέματα. Και βλέπετε ότι έχουμε δώσει την ευκαιρία σε κάποιον άλλο χρήστη να κάνει το δικό του site. Σίγουρα έχει τον ενθουσιασμό του site και σίγουρα διαφημίζει εσάς μέσα από το site του. Αυτό είναι λοιπόν το πολύ σημαντικό. Πηγαίνουμε στο Appearance Themes και μέσα εδώ βλέπετε πόσο εύκολα κάνουμε κλικ στο Activate και έχουμε το δικό μας πλέον καινούριο, θα λέγαμε, θέμα. Πηγαίνουμε επάγγελος Portfolio. Βλέπετε πόσο ωραία και πόσο όμορφα. Και πηγαίνουμε τώρα να δοκιμάσουμε κάτι ακόμη. Βλέπετε ότι υπάρχει My Sites εδώ. Οπότε λογικά μπορούμε να κάνουμε και άλλο site. Για να το δοκιμάσουμε λίγο αυτό. Πάμε στο WP Sign Up. Βλέπετε ότι μπορώ να κάνω και άλλο. Έτσι. Οπότε είμαστε ο χρήστης, ο ιδιοκτήτης δηλαδή του Evanfolio. Μπορούμε να γράψουμε και άλλο ένα. Θα το ονομάσουμε Evan Gallery, ας πούμε. Θα γράψουμε Evangelos Official Art. Τέλος πάντων. Θέλει και πάλι captcha, anion. Και φυσικά κάνουμε κλικ στο Create Site και αυτομάτως έχουμε δύο site. Φυσικά θα δούμε πώς μπορούμε να εμείς ορίσουμε στους χρήστες να έχουν είτε ένα είτε χίλια ένα site, καθώς δεν θέλουμε ένας χρήστης να κάνει 500 site. Αλλά βλέπετε πόσο εύκολα μπορεί ακόμα και ένας απλός χρήστης, δηλαδή ένας χρήστης ο οποίος ήρθε άσχετο στο site μας, μπορεί να κάνει και ο ίδιος το δικό του multi-site, θα λέγαμε, μέσα από την επιλογή των My Sites. Βλέπετε ότι έχουμε δύο πλέον site. Και κάνοντας κλικ εδώ μέσα μπορούμε να τα δούμε και τα δύο. Βλέπετε. Οπότε το multi-site μπορεί να γίνει και πιο ατομικό σιγά σιγά, μπορεί να πάει και στους χρήστες, οπότε καταλαβαίνετε πόσο πολύ μπορεί να εξαπλωθεί το site σας μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Βεβαίως, το να μπορεί κάποιος να φτιάχνει πάρα πολλά site δεν ξέρω αν θα είναι η καλύτερη επιλογή, τουλάχιστον θέλουμε να φτιάχνει ένα. Θα δούμε λοιπόν τις ρυθμίσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να δώσουμε μια ασφάλεια, να μπορέσουμε λοιπόν να πούμε ότι ο κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργεί ένα site ή 2-3 το πολύ, αλλά πιστεύω η καλύτερη πρακτική είναι το ένα site αν θέλετε να κάνετε ένα site δικό σας, το οποίο ουσιαστικά είναι ένα πορτφόλιο, έτσι, είτε είστε φωτογράφος, είτε είστε μουσικός, είτε είστε οτιδήποτε, μπορείτε να φέρετε όλους τους χρήστες μέσα εδώ να έχουν το δικό τους mini site και πραγματικά θέλετε να μένει αυτό μόνο στο ένα. Οπότε αυτό ήταν το μάθημά μας για σήμερα. Είδαμε πόσο εύκολα μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλειά μας όσον αφορά την εγγραφή και την δημιουργία blogs. Είδαμε πώς μπορεί κάποιος χρήστης να κάνει ένα ή και περισσότερα δικά του υποσite μέσα στο δικό μας κεντρικό δίκτυο. Και είδαμε πόσο εύκολα μπορεί να γίνει αυτό. Οπότε στα επόμενα μαθήματα θα επικεντρωθούμε κυρίως στην ασφάλεια των χρηστών. Θα δούμε πώς μπορούμε να ορίσουμε εμείς τις κανόνες του κάθε χρήστη και πώς μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα μέσα στο WordPress Multi-Site Network μας με σκοπό πάντα το τέλειο, απόλυτο και πραγματικά πληρέστατο δίκτυο, είτε αυτό έχει να κάνει με συνεργάτες σας, είτε αυτό έχει να κάνει με καλλιτέχνες, είτε αυτό καθαρά μπορεί να γίνει ένα social network. Να είστε καλά, θα τα πούμε σύντομα.